Δημήτρης Δωμάζος. Ή μάλλον όπως το ξέρουμε όλοι, Μίμη Δωμάζο. Ο Μίμης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου του 1942. Η κοινή διαπίστωση από την αρχή ήταν του Έλπε Μπόι, όμως του περίσευε το ποδοσφαιρικό ταλέντο. Και ο Δωμάζος πολύ γρήγορα έγινε το αστέρι της άμυνας των Αμπελοκήπων. Οι φήμες απλωνόταν γοργά στην περιοχή των Αμπελοκήπων, με τον κόσμο να λέει αυτός παίζει με κλειστά μάτια στον Παναθηναϊκό. Και επειδή τα καλά λόγια δεν μένουν κρυφά, ο τότε προπονητής του Τριφυλιού, Γκλίσοβιτς, αποφάσισε να πάει μια βόλτα στα λιμέρια του Δωμάζου για να δει αν ήταν αλήθεια όλα αυτά που άκουγε. Τον Νοέμβριο του 1958 τον είδε για πρώτη φορά ο Γιουγκοσλάβος τεχνικός και ο πιτσιρικάς του προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, που αμέσως συγγύθηκε την απόκτησή του. Τότε είχαν καθιερωθεί φιλικοί αγώνες μεταξύ των ομάδων του ΠΟΚ κατά την περίοδο των εορτών και ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να το δοκιμάσει στο μάτς με την ΑΕΚ. Ο Δωμάζος έπαιξε δεξί εξτρέμ και τους άφησε όλους άφωνους με την ποδοσφαιρική του δεξιοτεχνία. Η μεταγραφή του έγινε το επόμενο καλοκαίρι του 1959 αντί του ποσού των 9.000 δραχμών. Στον Παναθηναϊκό έκανε σπουδαία καριέρα με τον ίδιο να έχει θεωρηθεί ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που φόρεσαν την φανέλα του Αθηναϊκού Συλλόγου. Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε συνολικά 502 αγώνες πρωταθλήματος, επίδοση που τον κατάστασε πρώτο σε συμμετοχές στην ιστορία των Πρασίνων. Με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή του στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών το 1971 στο Wembley, απέναντι στην κορυφαία ομάδα της εποχής στην Ευρώπη, τον Άγιαξ του Johan Cruyff. Εκείνη τη χρονιά ψηφίστηκε 10ος καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη, με πρώτο τον Johan Cruyff. Συνολικά στους πράσινους έβαλε 134 γκολ σε 502 παιχνίδια, ενώ υπήρξε αρχηγός της ομάδας για περίπου 15 χρόνια, κερδίζοντας 9 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα και ένα βαλκανικό κύπελλο. Τη διετία 1978-1980 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 1979. Και το 1980 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό με τη φανέλα του οποίου ήθελε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Συνολικά έχει καταγράψει 536 συμμετοχή στο πρωτάθλημα με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και βρίσκεται στην πρώτη θέση όλων των εποχών σε παρουσίες. Και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πλέον περισσότερα από 40 χρόνια, παραμένει στην κορυφή του σοχετικού πίνακα. Ο Δωμάζος είναι 50 φορές διεθνής με την Ελλάδα και έχει σημειώσει 4 τέρματα, ενώ για αρκετά χρόνια είχε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η ποδοσφαιρική ιστορία της χώρας μας τον έχει συμπεριλάβει σε μία από τις χρυσές σελίδες της, ενώ ο ιστορικός του ποδοσφαίρου τον καταγράφει ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που ανέδειξε η Ελλάδα. Στον Παναθηναϊκό του βγήκε και το παρατσούκλι στρατηγός, αφού οδηγούσε τους στρατιώτες του Παναθηναϊκού σε μεγάλες νίκες, δόξες και τίτλους, χρησιμοποιώντας το μυαλό του και το σπάνιο ταλέντο του. Αυτός ήταν ο Μίμης Δωμάζος, ο στρατηγός του Παναθηναϊκού, που κατάφερε και οδήγησε την τότε ομάδα του Παναθηναϊκού στο τελικό του Wembley και σε μεγάλες δόξες. Αγαπούσα την μπάλα, ήθελα να την κυνηγάω συνέχεια, ήμουν ερωτευμένος μαζί της. Μπορούσε να την έχει οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής δικός μας και πολλές φορές και ο Αντωνιάδης πήγαινα και του την έπαιρνα για τα πόδια από το φυλακούρι. Καμία φυλακούρι ήταν να βαρέσει φάουλ, καμιά φορά δεν άφηνα κανέναν. Ήθελα πάντα να την έχω εγώ.